Οι χριστιανοί όχι μόνο δεν θρηνούσαν, αλλά χαίρονταν για αυτή την απώλεια. Όπω θριαμβολογούσε ο Ιωάννη ο Χρυσότομο, τα γραπτά των Ελλήνων έχουν όλα πια χαθεί και εξαφανιστεί, έλεγε ικανοποιημένο σε μια άλλη ομιλία. Πού είναι ο Παύλος, στο πού, πού είναι ο Παύλο, στο στόμα όλων. Ο συγγραφέα του 5ου αιώνα, Θεοδόρητο Ο Κύρου, παρατηρούσε την παρακμή τη ελληνική γραμματεία με ανάλογο ενθουσιασμό. <και> Εκείνοι οι τόσο προσεκτικά στολισμένοι μύθοι έχουν εξαφανιστεί εντελώ, κόμπαζε. Ποιο είναι σήμερα επικεφαλή τη αίρεση των στοικών, ποιο διαφυλάττει τι διδαχέ των περιπατητικών, Κανένα όπω φαίνεται, γιατί ο Θεοδόρητο κλείνει την ομιλία του με την παρατήρηση ότι όλη η γη υπό τον ήλιο έχει γεμίσει κηρύγματα. Ο Αυγουστίνο παρατηρούσε ικανοποιημένο την ταχύτατη παρακμή τη ατομιστική φιλοσοφία κατά τον πρώτο αιώνα τη χριστιανική κυριαρχία. Στην εποχή του, σημείωνε, η Επικούρια και η Στοϊκή Φιλοσοφία είχαν καταπνιγεί. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Οι απόψει αυτών των φιλοσόφων έχουν τόσο οριστικά εξαλειφθεί και έχουν καταπνιγεί, ώστε αν κάποια σχολή τη Πλάνη εμφανιζόταν τώρα αντίθετη στην αλήθεια, δηλαδή αντίθετη στην Εκκλησία του Χριστού, δεν θα τολμούσε να βγει για μάχη χωρί να καλυφθεί με ένα χριστιανικό όνομα.